Περισσότερα από 9.000 ζώα θανατώθηκαν εξαιτίας της πανόλησης. Η ανησυχία είναι μεγάλη, καθώς μετά από τα κρούσματα σε Κορινθία και Αττική ενισχύθηκε ο φόβος για εξάπλωση της νόσου, ενώ το Υπουργείο λαμβάνει αυξημένα μέτρα για να προστατεύσει το ζωικό κεφάλαιο. Όπως ανέφερε η κυρία Ντόντρου, προϊσταμένη της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Περιφέρειας Επίρου, ενισχύθηκαν τα μέτρα ενώ απαγορεύτηκαν οι μεταφορές των ζώων. Το Υπουργείο ισχυροποίησε τα μέτρα ώστε να αποφευθεί η εξάπλωση της νόσου, τονίζει η κυρία Ντόντρου, λέγοντας ότι οι κτηνοτρόφοι της περιοχής μας, αν και δεν έχουμε κρούσμα και ούτε υπάρχει σύνδεση με τις περιοχές των κρουσμάτων, ανησυχούν για τις οικονομικές συνέπειες στον κλάδο τους. Το Υπουργείο από την πλευρά του τονίζει ότι θα δοθούν αποζημιώσεις για κάθε ζώο που θανατώνεται, αλλά αυτό δεν είναι το μόνο που απασχολεί τον κλάδο της κτηνοτροφίας. Να υπενθυμίσουμε ότι ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης αποφάσισε την απαγόρευση της μετακίνησης εγωπροβάτων για αναπαραγωγή πάχυνση και σφαγή σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Η απόφαση ελήφθη για προληπτικούς λόγους, έχοντας ως στόχο τον περιορισμό, όπως είπαμε, εξάπλωσης αλλά και την εκρίζωση της πανόλης. Αυτό είναι αλήθεια. Όσο μειώνεται το ζωικό κεφάλαιο, είναι αυτονόητο ότι μειώνονται και τα ζωικά προϊόντα και είμαστε και σε μια κρίσιμη καμπή. Ήδη έχει μειωθεί το ζωικό κεφάλαιο αρκετά και με αυτό το πρόβλημα που συμβαίνει καθημερινά είναι ακόμη χειρότερο. Εμείς ως περιοχή ούτως ή άλλως είχαμε προχωρήσει από τις προηγούμενες εβδομάδες σε κάποια προληπτικά μέτρα. Τώρα αυτά τα μέτρα γίνονται ακόμη πιο ισχυρά, δηλαδή έχει απαγορευτεί η μετακίνηση ζωικού κεφαλαίου για πάχυνση ή για σφαγή. Εσείς προβαίνετε καθημερινά σε ελέγχους και κυρίως, αν θέλετε, κυρία Ντόντορου, τι είναι αυτό που θα πρέπει να προσέχουν οι παραγωγοί, τι είναι αυτό που μπορεί να τους υποψιάσει ενδεχομένως για να απευθυνθεί και στις αρμόδιες υπηρεσίες. Οι έλεγχοι μας είναι στοχευμένοι, κυρίως ελέγχουμε ζώα προέλευσης Ρουμανίας που έχουν έρθει τις προηγούμενες μέρες βέβαια, γιατί τώρα έχει σταματήσει. Βέβαια και σε οποιαδήποτε άλλη εκτροφή εμφανίσει πρόβλημα ή μας ενημερώσει, πηγαίνουμε επί τόπου και βλέπουμε τα ζώα, κάνουμε κλινική εξέταση. Δεν έχουμε κάποιο ανησυχητικό στοιχείο μέχρι τώρα. Ωστόσο, οι παραγωγοί γνωρίζουν ότι πρέπει να λαμβάνουν όλα τα μέτρα βιοασφάλειας, να μην επιτρέπουν να έρχονται φορτηγά που δεν υπάρχει λόγος να βρίσκονται μέσα στο στάβλο τους, να κάνουν τις απαραίτητες απολιμάνσεις. Και βέβαια το Υπουργείο προέβη και σε αυτή την ανακοίνωση, όπου σταματάει πλέον όλες τις μετακινήσεις μέχρι την Κυριακή και θα επανεκτιμηθεί βέβαια η κατάσταση με βάση τα επιδημιολογικά δεδομένα. Την Παρασκευή θα επανεκτιμηθεί και μπορεί να πάρει και παράταση αυτή η απαγόρευση, δεν το γνωρίζουμε ακόμη. Σε κάθε περίπτωση έχουν σταματήσει οι μετακινήσεις για οποιονδήποτε λόγο, όλων των ζώων. Κυρία Ντόντρου, ένα σημαντικό θέμα το οποίο φαίνεται να βγαίνει είναι ότι ενώ είχαμε στην αρχή εντοπίσει το πρόβλημα στην περιοχή της Θεσσαλίας, τώρα βλέπουμε κρούσματα και στην περιοχή της Κορίνθου και είχαμε και κρούσμα στην Αττική. Ναι. Και αυτό νομίζω ότι πυροδότησε τη μεγάλη αντίδραση του Υπουργείου προκειμένου να προλάβει καταστάσεις, γι' αυτό και μπήκε και στη λογική της απαγόρευσης, της καθολικής απαγόρευσης. Ναι. Συμμορφώνονται οι κτηνοτρόφοι, γιατί ξέρετε είναι και αυτό το θέμα, το να συμμορφωθούν, να επακούσουν στις όποιες εντολές δίνονται από τις διευθύνσεις όπως είστε εσείς, ώστε να περιορίσουμε όσο γίνεται περισσότερο το κίνδυνο. Ναι. Οι κτηνοτρόφοι συμμορφώνονται γιατί και οι ίδιοι γνωρίζουν πόσο καταστροφικές μπορεί να είναι οι συνέπειες από ένα τέτοιο πρόβλημα. Τα κρούσματα που βγήκαν, τα καινούργια τουλάχιστον της Κορίνθου, συνδέονται επιδημιολογικά με την Θεσσαλία και μάλιστα είχαν ενημερωθεί κάποιες περιφερειακές ενότητες, μεταξύ των οποίων και η Κόρινθος, ότι είχαν φτάσει εκεί ζώα από περιοχές μολυσμένες ή από εκτροφές μολυσμένες της Ρουμανίας. Εμείς εδώ στην Ήπειρο δεν είχαμε αυτή την ενημέρωση, γιατί δεν έχουν έρθει τέτοια ζώα εδώ. Οπότε δεν την έχουμε αυτή την ενημέρωση. Προφανώς και σε κάποιες άλλες περιφερειακές ενότητες έχουν πάρει ζώα και γίνονται έλεγχοι στοχευμένοι για να βρεθούν και τα θετικά. Εμείς δεν έχουμε τέτοια ζώα. Παρόλα αυτά, λόγω της σοβαρότητας του θέματος, ελέγχουμε τα κοπάδια μας, ενημερώνουμε τους παραγωγούς, στέλνουμε τις ενημερώσεις, στέλνουμε επιστολές ενημερωτικές. Είμαστε συνέχεια σε μια επαφή με τους παραγωγούς και μπορώ να πω ότι σε ένα μεγάλο βαθμό έχουμε την πλήρη εικόνα του τι γίνεται στην περιοχή μας. Και
και είμαστε αρκετά ασφαλείς. Όσο μπορεί να πει κάποιος ότι μπορεί να είναι ασφαλής με αυτό το νόσημα. Οι γαλακτοβιομηχανίες, επικοινωνήσατε, γιατί στην περιοχή μας έχουν... Βεβαίως, βεβαίως, οι γαλακτοβιομηχανίες έχουν πάρει αυστηρότατα μέτρα, με το φόβο της διακίνησης των οχημάτων. Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα, κάνουν απολυμάνσεις. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι τα μέτρα που έχουν λάβει οι γαλακτοβιομηχανίες της περιοχής μας είναι πάρα πολύ αυστηρά και προς τη σωστή κατεύθυνση, προς το σωστό δρόμο.